Λοιπόν, πάμε να πούμε τη γνώμη μας για το παιχνίδι, για το Blue Lagoon, η θαλασσοπόρη που μόλις παίξαμε. Πρώτη παρτίδα για μένα και το Δημήτρη. Σωστό. Και εσύ το έχεις παίξει πόσες φορές? Τέταρτη, πέμπτη. Α, το έχεις παίξει παραπάνω και το έχεις κέρδισε. Ναι, εντάξει, αρχίσαν οι δικαιολογίες. Οπότε κερδίζω εγώ, κάτι λοιπόν, γίνεται. Πάμε λοιπόν να πούμε καταρχήν σε τι κατηγορία ανήκει το παιχνίδι. Το παιχνίδι κανόνες του είναι πανεύκολο, έτσι όπως είδαμε και από την εξήγηση. Πολύ, πολύ απλοί κανόνες που είναι προσιτό και σε οικογένειες και σε γκέμερ πολύ πιο εύκολα να το στείλεις γρήγορα. Δεν κρατάει πολύ. 30 λεπτά μας πήρε και εμάς κάπου τόσο πριν η παρτίδα. Να πούμε λίγο για την κατηγορία του. Ο Δημήτρης είχε πει ότι δεν είναι fan των παιχνιδιών Area Control. Εγώ είμαι fan των παιχνιδιών Area Control. Παιχνίδια Area Control εννοούμε τα παιχνίδια τα οποία προσπαθεί να ελέγξει περιοχές ή να έχει μεγαλύτερη παρουσία για να πάρει περισσότερους πόντους, που το χρησιμοποιεί σε πολλά τα σκοραρίσματα το παιχνίδι. Μια και αναφέρουμε και τον Δημήτρη, εσένα αρέσουν τα Area Control? Αρκετά. Αρκετά, και εμένα πάρα πολύ. Λοιπόν, μάλιστα συγκεκριμένα τελευταία με ρωτάγανε και στο κανάλι να τους προτείνω κάποιο παιχνίδι Area Control έτσι με απλούς κανόνες και νομίζω ότι είναι μια καλή λύση σαν να το προτείνεις σε αυτή την κατηγορία. Ωραία, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη. Λοιπόν, Βαγγέλη μας το έδειξε στο παιχνίδι, εσύ μας έδειξε πώς παίζεται. Το έχεις παίξει ήδη 4 φορές από ό,τι είπες. Τι εντυπώσεις έχει αφήσει? Αρκετά θετικές. Να πω ότι το έχω παίξει και με 2 παίκτες και με 3 και με 4 και μου έχει αφήσει ακριβώς την ίδια αίσθηση. Άρα με όλα τα player count. Παίζει αρκετά καλά, ναι. Με 2 ήθελα να σε ρωτήσω, με 2 γιατί θεωρητικά είσαι πιο άνετος στο χάρτη. Έχει κλεισίματα το ίδιο. Έχει αρκετά κλεισίματα, ναι. Παίρνεις περισσότερα πιόνια νομίζω. Ναι, παίζουν όλα τα πλακίδια. Εδώ έχουμε βγάλει με 3 και έχουμε βγάλει 5. Ενώ τώρα έχουμε βγάλει. Okay. Νομίζω είναι αυτό που είπα και κατά τη διάρκεια. Φαίνεται χαρούμενο παιχνίδι, οπτικά εννοώ. Mm-hmm. Αλλά... Λόγω χρωμάτων. Ακριβώς, ναι. Αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού νομίζω ότι... Εντάξει, έχει αυτό το χτύπημα το... Να σε κόψω. Ναι, δεν είναι επίπεδο τώρα Game of Thrones, δηλαδή... Όχι, εντάξει, μην τρελαθούμε. Είναι ναι, απλό παιχνίδι. Είναι αυτή, είναι κατηγορία... αυτή είναι για αποστολή του. Είναι απλό παιχνίδι ναι. Που να περνάς καλά. Νομίζω ότι ανοίξει την κατηγορία την οποία μπορείς να το δείξεις και σε καινούριους παίχτες. Ναι. Και ένας gamer, ρε παιδί μου, ο οποίος παίζει παιχνίδια, θα το έπαιξε άνετα. Άλλα, πούμε, ναι. Θα το παίζει με ευχαρίστηση. Νομίζω ότι θα το έπαιζε με ευχαρίστηση. Ας πούμε, το πρώτο πράγμα που σε τράβηξε για να το αποκτήσεις, τι είναι, είχες δει πώς παίζει, είχες δει. Είχα δει ένα βιντεάκι. Περί τίνος πρόκειται. Με κέρδισε λίγο αυτό εδώ το σκοράρισμα. Το διπλό σκοράρισμα. Το διπλό σκοράρισμα. Βασικά, τα διαφορετικά σκοραρίσματα που έχει μου άρεσε. Το περίμενα πιο χαλαρό. Είναι χαλαρό παιχνίδι. Χαλαρό, κοίτα, να το ξεκαθαρίσουμε. Από θέμα κανόνων και ευκολίας είναι χαλαρό. Είναι χαλαρό. Αλλά... Είναι εύκολο παιχνίδι, το μαθαίνεις εύκολα, ξεκινάς και παίζεις κατευθείαν. Έτσι, ούτε γαλήσεις, είναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Ό,τι πρέπει. Για να παίξεις πρέπει να δώσεις προσοχή στο χαρτί. Δεν είναι πει, εντάξει, το βάζω εδώ. Αν παίξεις την τύχη, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Καλά, ναι. Σε πολλά παιχνίδια, αλλά εδώ ίσως και περισσότερο. Το είδαμε το παιχνίδι του Βαγγέλη αυτό. Τι είναι, ότι παίξα την τύχη εγώ. Ποιο βγήκε τελευταίο? Ελαφρύ το τελευταίο. Καλά, με παίζει για 3 πόντους. Αυτό μας έκοψε σχεδόν κατοστάρα. Εντάξει, δικαιολογούμε, παιδιά. Άρα, δηλαδή, σ' άρεσε το σκοράρισμα που είναι πολυδιάστατο, που γίνεται σε διαφορετικού τρόπου. Δηλαδή, έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη. Να έχει παρουσία σε νησιά, να έχει ποικιλία από υλικά κτλ. Δεν περίμενα να είναι τόσο cutthroat, δηλαδή να χτυπά τον άλλο. Εντάξει, να τον κόβεις, ρε παιδί μου, τόσο. Εντάξει, κοψίματα αλλά... είναι, του πάρεις τη θέση. Ναι, αλλά ναι, το κάνεις. Τον πονάει όμως άμα του πάρεις μια ωραία θέση που πάει να ενώσει μια λυσίδα μεγάλη. Ακριβώς. Ή να πάρει ένα υλικό. Μου θύμισε λίγο το Through the Desert, δεν ξέρω αν το έχετε παίξει. Ναι. Πιο ωραία παραγωγή όμως είναι αυτή, νομίζω. Πολύ πιο ωραία, ναι. Και από εικονογράφηση και οι καλύβες, οι ξύλινες είναι. Νομίζω ξεχωρίζουν πολύ εύκολα. Αν ήταν token, δεν θα ήταν το ίδιο εύκολο να δεις πού είναι οι άνθρωποι, θα γεννήσει και πού είναι τα σπίτια του. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το έχετε στη συλλογή σας. Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε αυτό που λες. Μου άρεσε, γενικά είμαι φαν των area control παιχνιδιών και σε σύνθετα παιχνίδια και σε απλά. Δηλαδή έχω πολλά στη συλλογή μου που είναι και χωρίς δύσκολους κανόνες. Mm. Ένα άλλο αντίστοιχο είναι παλιό παιχνίδι, νομίζω δεν κυκλοφορεί πλέον ή κυκλοφορεί με άλλες εκδόσεις. Είναι το China του Michael Schacht. Πάλι απλοί κανόνες, card play και προσπαθεί να πάρει area control, δηλαδή έλεγχο περιοχών. Εδώ το σύστημα του Knizia, γιατί είναι πολύ γνωστό ο σχεδιαστής, να πούμε ότι είναι από τους πιο γνωστούς στον χώρο, έχει μεγάλο πορτοφόλιο παιχνίδια. Θεωρώ ότι είναι καθαρό. Δηλαδή δεν βρήκα κάτι το οποίο να με ενοχλεί στο πώς έχει σκεφτεί. Είναι απλοί μηχανισμοί και το rule set, έτσι, αλλά δεν βρήκα κάτι το οποίο να με ενοχλεί, να ήθελα να είναι λίγο διαφορετικό. Μ' άρεσε η ποικιλία στους πόντους. Μ' άρεσε που, ας πούμε,
προφανώς χάσαμε στο πρώτο παιχνίδι γιατί ξέχασαμε να πάμε παρουσία στο πρώτο σκοράρισμα σε όλα. Μετά ο Δημήτρης το είδε και πήγε να πάρει, αλλά κάπου αλλού δεν μπορείς να πας σε όλα. Συνήθως το ξεχνάς στο νησί και σου φαίνεται και λίγο δύσκολο στο πρώτο play. Λες, πώς θα έχω παρουσία, αλλά σου έχει τον κανόνα ότι μπορείς να βάλεις τη βάρκα σου όπου θες πάνω στη θάλασσα, ναι. Με αποτέλεσμα να μπορείς να αναπτυχθείς. Στα νησιά. Αισθάνθηκες, θα πηγαίνουμε λίγο σφαίρα πίσω μπρος. Ναι. Αισθάνθηκες ότι το παιχνίδι βγάζει η πρώτη φάση με τη δεύτερη κάτι διαφορετικό, όχι ως προς την ανάπτυξη, ως προς μάλλον το που πρέπει να έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο για να μπορείς να αναπτυχθείς. Δηλαδή, εγώ φοβήθηκα στην αρχή και σου δίνω πάση να μου πεις ότι αν δεν έχω κάνει καλή τοποθέτηση για τις καλύβες, γι' αυτό πήγα να κάνω διασπορά καλή. Δεν μου βγήκε πολύ καλά στο σκοράρισμα γιατί έμεινα αλλού πίσω. Δεν θα μπορείς να επεκταθείς στη δεύτερη φάση που ξεκινάς από καλύβες. Δεν έχεις βάρκες για να ξεκινήσεις. Εμένα μου άρεσε. Γενικότερα, σαν τα παιχνίδια Area Control δεν είναι το δεν η κατηγορία το... που κερδίζει. Εντάξει, έχει να κάνει με γούστο. Τα θετικά του παιχνιδιού. Απλά δεν έχει γούστο τώρα. Ακριβώς αυτό κυρίως. Τα θετικά του παιχνιδιού όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι είναι πιο πολύ μου άρεσε το θέμα του. Δηλαδή ότι στην αρχή πηγαίνεις με βάρκες για να πας πάνω στα νησιά. Εντάξει, πάνω στα νησιά, ξεκινάς από αυτά για να φτιάξεις τους καταβλισμούς σου για να επεκταθείς πάνω στο χάρτη πάλι. Δεν έχει κάποια ουσιώδη διαφορά το παιχνίδι. Απλά. Αυτό που καταλαβαίνεις είναι ότι πρέπει να φτιάξεις, να κάνεις μια καλή αρχή στον πρώτο γύρο για να εδραιωθείς σε διαφορετικά νησιά. Εγώ προσπάθησα, ας πούμε, να πάω στα δεκάρια και στα οχτάρια, μήπως κερδίσω την υπεροχή μετά, αλλά δεν τα κατάφερα ποτέ. Πήρες το 20 όμως. Πήρα το 20 από όλα τα νησιά, ναι. Το δεύτερο. Αλλά... Ναι. Δηλαδή, τις καλύβες τις έβαλες σωστά, πιστεύω. Βλέπεις τη διαφορά και πρέπει και η διαφορά αυτή σε οδηγεί στο να σχεδιάσεις τον πρώτο σου γύρο για να μπορέσεις να σχηματίσεις καλύτερα το δεύτερο. Ναι. Έχει αυτό. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο σκοραρίσματος, η ποικιλία που έχει είναι ένα θετικό κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι απλά ξερά. Να πάρω πολλούς πόντους εδώ και τελείωσα. Majority εδώ. Έχει δηλαδή και με τα υλικά παίζει. Έχει διαφορετικούς τρόπους για να σκοράρεις, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Και την παρουσία και. Ναι, οπτικά είναι όμορφο παιχνίδι, όπως είπες και εσύ. Δηλαδή... Με τις κόρες θα το παίζεις και το αναφέρεις. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ εύκολο να εξηγηθεί και σε παιδιά ακόμα. Δηλαδή και σε νεκρή ηλικία δεν είναι δύσκολοι κανόνες. Δεν έχει κάποια δυσκολία. Εντάξει, τώρα σαν θα κατηγορία. Υπάρχει μια δυσκολία στο να κερδίσω. Στο μέτρο. Εντάξει, το μέτρημα, παιδιά, δεν μιλάμε. Είναι για να του βοηθήσει το άθλημα. Καλά, λοιπόν, δεν μιλάμε για τα χαρίσματα. Απλά ενδεχομένως η τόσο μεγάλη ποικιλία να περιορίσει. Δηλαδή. Δεν θα μπορούν να σκεφτούν ότι πρέπει να κάνω και αυτό, πρέπει να κάνω και αυτό. Επειδή είναι πιο μικρές οι κόρες. Επειδή είναι πιο μικρές, ναι. Αλλά θεωρώ ότι με μερικά παιχνίδια μαθαίνουν. Γιατί συνήθως όταν παίζουν τα παιδιά βλέπουν τι δεν κάναν καλά ή γιατί υστερήσαν και το. Σε αντίθεση με εμάς που κάνουμε το ίδιο. Κάνουμε το ίδιο πράγμα. Έτσι ακριβώς. Μα γιατί είναι ωραίο αυτό που κάνει. Γιατί δεν μου ξαναβγήκε. Τα ίδια πράγματα πάλι. Γενικότερη εντύπωση, και ξαναλέω σαν άτομο που δεν είμαι πολύ φαν της κατηγορίας, ότι είναι πώς σου φάνηκε σε σχέση, ας αφήσουμε το ότι το Area Control δεν είναι το στυλ σου. Ένα απλό παιχνίδι, εύκολο παιχνίδι, το οποίο μπορεί να εξηγηθεί, όπως είπε και ο Βαγγέλης, πολύ εύκολα και σε κάποιους που δεν έχουν ξαναπαίξει. Θα τους αρέσει. Αυτούς τους οποίους έχουν παίξει παραπάνω παιχνίδι, όπως ήμασταν εμείς, βγαίνει πιο εύκολα και πιο άμεσα το κομμάτι εκείνο της επιθετικότητας εισαγωγικά. Την κακή εντός εισαγωγικών. Αυτό να προσπαθήσω να κλείσω. Μάλλον για να. Αυτό εννοούσες δηλαδή. Ναι, εγώ δηλαδή προσπάθησα να κόψω το Βαγγέλη για να μην πάρει το 20 για τα νησιά. Κάτι το οποίο σε πρώτο παιχνίδι ή σε παιχνίδι με ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπαίξει δεν το κάνει. Ναι, είσαι λίγο πιο χαλαρός ή αν είναι όλοι. Αρχάρι, που εύκολα δηλαδή και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πολύ εμπειρία στο χώρο. Σίγουρα μπορεί να παιχτεί και με τους δύο τρόπους, έτσι. Ναι. Δηλαδή τώρα εμείς κλείνουμε ένα στον άλλο συνέχεια. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πάρουν εγώ θα πάλι προς τα εκεί και εσύ προς τα εκεί και θα επεκταθούμε και θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό και θα το ευχαριστηθεί πάλι, πιστεύω. Ναι. Δηλαδή δεν θα του στερήσει. Δηλαδή, και μάλιστα όταν το δει μια-δύο φορές ενδεχομένως αυτό το κομμάτι να γυρίσει. Να το γυρίσει και να του. Κακία με την καλή έννοια το λέμε, κακία. Δηλαδή... Όλα τα area control παιχνίδια. Θες να κλέψεις από τον άλλον. Δεν μπορείς να μην έχεις αντιπαλότητα σε αυτά τα παιχνίδια. Στο βαθμό του λογικού. Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε στο παιχνίδι, σε αυτό το κομμάτι πάνω στον έλεγχο περιοχών. Μου άρεσε ότι έκανες ένα ας πούμε κλείσιμο, είτε είναι η πρώτη φάση είτε η δεύτερη. Έπιανες μία θέση, άφηνες κάποια υλικά πίσω που ήταν σε εμβέλεια για να τα πιάσεις με ένα πλακίδιο. Και λες πάω να μην. Αυτό το έχω σίγουρο, δηλαδή με δύο δείκτες το πιάνω και δεν με φτάνουν οι άλλοι. Θα το δω αν πάω να βάλω κάτι. Και ας πάω να πιάσω κι άλλα, να επεκταθώ και μετά θα με αφήσω λίγα για να γυρίσω να πιάσω αυτά που είχα τα σίγουρα.
και προσπαθεί να πετύχει του άλλου σκοπού, την επέκταση σε πολλά νησιά, το να έχει παρουσία, το να έχει έλεγχο περιοχών κτλ. Τον έλεγχο περιοχών, εγώ τώρα προσωπικά, άλλο που μπορεί να το κάνει, στο κάθε νησί να έχω περισσότερα από τον άλλον, δεν το σκέφτηκα. Ενώ. Ναι, ούτε εγώ. Μάλλον δεν πήγαινα να βάλω ένα παραπάνω για να σε περάσω εσένα, πήγαινα να κάνω να επεκταθώ στα νησιά πολύ, πήγαινα να πάρω υλικά. Χαζά βέβαια, γιατί πήγαινα να πάρω πούμε, ένα που κάνει μόνο 4 πόντους, ενώ θα έπρεπε να πάρω το άλλο ένα, μια τετράδα να κάνω, που δίνει πολύ περισσότερο. Ναι. Ή να πάρω το τρίτο, το τέταρτο που κάνει ο Βαγγέλης, και αυτό πήρε πόντους. Γιατί ναι. Με το τρίτο έχει 10, με το τέταρτο έχει 20. Ναι, άλλοι 10 πόντοι, έτσι. Που είναι ίσως και πιο εύκολο από το να πας παρουσίασε όλα τα νησιά για να πάρει 20 πόντους. Συνήθως πάντως να ξέρει το πρώτο play γίνεται αυτό. Δηλαδή ναι. Να ξεχάσει το majority, ναι, ναι. Νομίζω το. Και εγώ το ξέχασα. Και το οχτάρι. Και το οχτάρι. Το οχτάρι είναι. Η αλυσίδα είναι κάτι που ξεχνιέται πολύ εύκολα. Ναι. Η αλυσίδα μπορεί και να μην σου βγει, έτσι, να σε κόψει κανείς. Είναι πιο πιθανό αυτό. Και σημασία, ξέρεις τι, σημασία έχει να κάνεις μια αποτελεσματική αλυσίδα γιατί θες απλά παρουσία. Δεν είναι ανάγκη να περάσει όπως σε άλλα παιχνίδια να είναι οι πιο μεγάλες, να είναι 20 πλακίες σειρά. Μπορεί να είναι 5 και απλά να πιάσεις ένα, 5, 10 τέλος πάντων αντί να είναι 20 και να πιάσεις πολλά νησιά έτσι όπως θα την πετάξεις πάνω στο χάρτη εντός εισαγωγικών. Να σου δώσει πόντους. Ωραία, παραγωγή. Εντάξει, για αυτό που είναι αρκετά καλή. Και θα θέλεις έχει... κάτι. Έχει και Incept και τα τέτοια. Το art, ας πούμε, τα component και αυτά σε άρεσε. Ωραία, ναι, θα θέλεις κάτι άλλο. Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Να... Ας πούμε εδώ για παράδειγμα έχει custom υλικά. Δεν είναι τετραγωνάκια και βαλίδα. Αυτό λίγο δεν μου βγάζει για ναι, πέτρα. Αυτό η αλήθεια είναι θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Μάλλον είναι σαν tablet, σαν πλάκα, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Φαντάζομαι έχει να κάνει και με πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Σαν άγαλμα, νομίζω, ναι, το λέει. Είναι κάποιο τύπο αγάλματα. Ναι, ναι αλλά γενικά τα υλικά είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή και από χρώμα και ναι, από όχι, είναι ωραία. Σχήμα. Είναι θετικό το ότι δεν είναι απλά κυβάκια που θα μπορούσαν να είναι απλά κυβάκια. Ναι, σε άλλα παιχνίδια θα ήταν απλά δείκτες ναι. ή κυβάκια. Και οι καβιλίτσες. Οι καλύβες είναι ωραίες γιατί είναι. Ναι. Το σχήμα του είναι ωραίο. Μοιάζει ωραίο και κάνει και αυτή τη δουλειά του, δηλαδή να είναι ορόσημο ας πούμε, για εκεί που πρέπει να είναι. Ναι, ναι, γιατί το μάτι σου έτσι όπως κοιτάς το χάρτη, χάνεσαι λίγο που έχω πάει και που. Οπότε θες λίγο να βάζει κάτι. Αν ήταν και αυτό token τέτοιου τύπου, δεν. Όχι, αν ήταν ξύλινα θα ήταν δύσκολο μετά. Θα χανόταν. Θες να είναι flat επίπεδο και αυτό να ξεχωρίζει σαν σημείο αναφοράς. Ωραία. Οπότε ένα τελευταίο πράγμα να πω και εγώ γενικά, εμένα μου άρεσε η επιθετικότητα γιατί πάρα που γενικά δεν είμαι πολύ. Δεν μου αρέσει τα επιθετικά παιχνίδια. Δεν λένε, μην μπορώ να παίξω να επιθυμούμε. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι. Παίρνει ευχαρίστηση από το να τον κλείσει τον άλλον. Και ίσως σε κάποια στιγμή βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος. Δηλαδή αντί να πας να μαζέψει όσο του πόντου για σένα, λες: Όχι, ρε παιδί μου, θα του κόψει την αλυσίδα, να μην πάρει περισσότερη παρουσία στα νησιά ή να τον κλείσω γιατί βλέπα να πάρει εκείνο το. Αυτέ είναι δηλώσει κάποιου που δεν το αρέσει με την επιθετικότητα. Το υλικό το οποίο. με τη γυναίκα σου θα το έπαιζε. Ναι, εύκολα. Νομίζω θα τη άρεσε και πάρα πολύ. Θα σε χτύπαγε. Ναι, ναι, σίγουρα, εννοείται. Εννοείται. Δεν με λυπάτε. Πριν μετά. Και... όχι, μετά δεν έχουμε βία στο σπίτι. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι από τα παιχνίδια τα οποία έχεις επιθετικότητα. Δηλαδή θα έχεις επιθετικότητα, θα έχεις πάρε-δώσε, αλλά δεν θα το κάνει με τόσο κακό τρόπο. Δηλαδή είναι εκείνη τη στιγμή και τελείωσε, ας πούμε. Ναι, δεν ναι, όχι. Του καταστρέφει το παιχνίδι έτσι που δεν μπορεί ναι, να το κάνει. Του κάνει ένα κλείσιμο και απλά λες γαμώ το, ας πούμε. Ναι. Με έκλεισε και έχασε αυτό. Δεν σου καταστρέφει τα άλλα. Πας κάπου αλλού μετά. Θα σου πω εγώ μετά. Απλά είναι εκνευρισμός. Ισχύει, όχι. Προσωρινός. Το καλό είναι ότι δεν σου στερεί επιλογές. Δηλαδή ναι, βλέπεις ότι δεν πας προς τα εκεί, μπορείς να πας οπουδήποτε αλλού και μπορείς να κάνεις το αντίστοιχο στον άλλον εκείνη άλλον. Την ώρα. Δηλαδή ενώ προσπαθείς εσύ να πας κάπου, ναι. Βλέπεις ότι σε κόβει, θα αναπτύσσεις από εδώ και θα προλάβει να... δεν θα προλάβει εκείνο να κάνει αυτό ναι. Που θέλει. Σου δίνει για καλό το λέω, δηλαδή μου αρέσει αυτή η ελαφριά κακή εντός εισαγωγικών γιατί δίνει μια, ας πούμε, ένα λατοπίπερο στο παιχνίδι. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό το κάνει ξεχωρίζει. Θα το θυμάμαι. Για να το τραβήξω από το ράφι και θέλω να καταλήξω στο ότι θέλω λίγο να την πω στον άλλο να με τον τσιγκλίσω, να με τσιγκλίσει, αλλά μέχρι εκεί, όχι να γίνουμε εριστικός, ας πούμε, ή κακός. Όχι, δεν βγάζει. Τώρα ένα παιχνίδι που τον καταστρέφει, δεν τον εξαρτάται. Το βγάζει από το χάρτη τελείως. Δεν είναι τέτοιο τύπο παιχνίδι. Αν το πει, αποκλείουν οικογένειες. Βλέπουμε μονόπολη. Game of Thrones. Ωραία, οπότε για μένα να κλείσω. Θετική, πολύ καλή ποιότητα παραγωγής. Είναι από τα καλά. Εύκολα συστήματα του Rainer Knizia που γενικά βγάζει κατά καιρούς πολύ καλά παιχνίδια. Είναι των μηχανιστικών παιχνιδιών. Φαίνεται ότι επειδή είναι μαθηματικός, το έχει δουλέψει καλά το να είναι μοιρασμένο balance το παιχνίδι από θέμα μαθηματικών και νομίζω ότι είναι, παρόλο την απλότητά του, είναι προσεγμένο παιχνίδι. Δηλαδή κάτω από την απλότητα, την αθωότητα που λέμε
και την έτσι την χαριτομενιά και ομορφιά. Νομίζω ότι το σύστημά του είναι πολύ καλοδουλεμένο. Ειδικά επειδή είναι από το συγκεκριμένο, δηλαδή δεν είναι αυτό που λες, παρατηρούσα την κατανομή των νησιών και όσον αφορά τους πόντους. Ναι. Και όντως είναι. Φυσικά, δηλαδή, βλέπεις, είναι αρχηγός ο νησιών. Βλέπεις ότι αν, όπου και να πας, όπως και να το δεις, είναι κατανεμημένη σωστά η πόντα. Ναι, ναι, δεν ναι, υπάρχει ναι, ναι. Δηλαδή ότι άμα πάω προς τα δω θα βγω ζημιωμένο. Ένα πράγμα. Δηλαδή μπορεί κάποιο να μην του αρέσει το στυλ του γιατί είναι λίγο. Ξέρεις, δεν έχει τόσο πολύ flavor, ιστορία και θέμα. Αλλά από θέμα μηχανισμών και από θέμα μαθηματικών, τα παιχνίδια του δεν νομίζω ότι είναι από τους λίγους που είσαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι σωστό το παιχνίδι και streamline. Εμένα λοιπόν μου άρεσε. Το έχω στη βιβλιοθήκη μου, απλά δεν το είχα παίξει. Ευκαιρία λοιπόν να είναι καλά ο Βαγγέλης που μας το έδειξε. Και για μένα είναι keeper. Δηλαδή θέλω ένα παιχνίδι γρήγορο, γιατί μου αρέσει η κατηγορία. Ξαναλέω, είχα το China σε αυτή την κατηγορία. Το οποίο, είναι, το οποίο δεν κράτηκε παραπάνω, κράτηκε γύρω στα 30 λεπτά, αλλά ήταν άλλες δεκαετίες παιχνίδι. Δηλαδή οπτικά σου έβγαζε ότι είναι παιχνίδι πριν 10-15 χρόνια. Αυτό τώρα είναι, μου θυμίζει παιχνίδι που είναι στην εποχή μας, με τα aesthetics και την ομορφιά που έχει ένα παιχνίδι, περιεχόμενο κτλ. Αλλά με την ίδια απλότητα και το ίδιο ωραίο αίσθημα στο area control. Οπότε για μένα είναι καλό. Δηλαδή θα αντικαθιστά για μένα αυτό το τύπο παιχνίδι, το go to gateway που είχα το China, που είναι καλό, είναι να βγει εύκολα. Βαγγέλη, τελική άποψη. Τίποτα, νομίζω τα είπα όλα προηγουμένως. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά αξίζει να το δοκιμάσετε, αν δεν θέλετε να το αγοράσετε εξ αρχής. Νομίζω ότι είναι μια χαρά για αυτό που είναι αναλογικά value for money. Είναι ναι, καλή... είναι πολύ τίμια. Πολύ τίμια. Έχει καλή παραγωγή. Καλή παραγωγή. Βασικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να βγει πολύ εύκολα. Για μένα αυτό είναι το θετικό. Ναι, για να δεις αν θα κάνεις την παρέα. Ναι, το... δεν θέλει και στήσιμο, ιδιαίτερο στήσιμο. Τσακ μπαμ σε 5 λεπτά. Το έχεις εξηγήσει και σε 5 λεπτά. Εκεί με φόβησες. Στη δεύτερη φάση που λες ότι κάνω reset και μαζεύω, λες μήπως τώρα μάζεψε ένα κάρο πράγματα, κάνε ράνι. Ναι, όχι, δεν είναι. Δεν έχει δυσκολία. Δεν έχει κάτι. Οπότε γενικά θετικό πρόσημο για σένα. Θετικό και αμέσως για μένα λίγο περισσότερο από σένα, παρόλο που σου αρέσει και σένα. Ναι. Για σένα. Για μένα είναι τελείως ουδέτερο. Είναι ένα αξιοπρεπές παιχνίδι για την κατηγορία αυτή. Ξαναλέω, δεν είμαι φαν της κατηγορίας, οπότε δεν είμαι κάτι προσωπικότερο. Καθένα το κρίνει με τα δικά του προσωπικά γούστα. Δεν είναι γνώμες, λέμε. Γενικότερα προτιμώ τα παιχνίδια που το area control είναι ένα από τα στοιχεία του. Okay. Αυτό είναι καθαρό. Είναι καθαρό area control. Άρα γι' αυτό σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, δεν καταλαβαίνω. Είναι κάτι το οποίο και κάτι ακόμα. Θα προτιμούσα γενικότερα, δεν μου αρέσουν τα αμυγός area control παιχνίδια. Πολύ έντονος δηλαδή, ο ένας μηχανισμός. Εννοείς. Ναι, είναι okay. Πολύ καθαρός αυτός ο μηχανισμός εκεί πέρα. Όχι ότι με ενόχλησε ή δεν μου αρέσει, απλά δεν είναι κάτι το οποίο θα διάλεγα να κατεβάσω από το ράφι, ας πούμε, okay. για να ξεκινήσω, για να... Πρόσεξε όμως, αναφέρεσαι, είναι προσωπική άποψη. Είναι τελείως προσωπική μου άποψη. Ναι, άλλο. Αναφέρεσαι για αν θα παίξει παιχνίδι με μένα που μπορεί να έχουμε καθένας. Χίλια παιχνίδια στη συλλογή μας, ξέρω εγώ, ή γενικά. Χίλια παιχνίδια τώρα, σε παρακαλώ. Δεν έχουμε τραπέζι εμείς. Ή για gateway, που είναι πασπαρτού. Για gateway παιχνίδι, δηλαδή, αν βρισκόμουν κάπου, κρίνεις, δηλαδή. Ας πούμε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κατέβαζα για να το δείξω σε κάποιους για να παίξουν γιατί είναι εύκολο. Okay. Δεν είναι ένα παιχνίδι που θα καθόμουν να. Θα το διάλεγες εσύ. Θα το διάλεγα εγώ για να παίξω, ας πούμε, γιατί λέω θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Θα ήταν, ας πούμε, τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία και θα ήθελαν να παίξουν κάτι εύκολο, γρήγορο, όμορφο. Με απλούς μηχανισμούς που ενδεχομένως να τους αρέσει και αυτό το στυλ. Εντάξει, είναι στον καθένα. Στον καθένα αυτό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το κατέβαζα, θα το έδειχνα και θα έλεγα παίξτε, θα τους έδειχνα. Έτσι όπως το περιγράφεις και μου θυμίζει ότι μπορώ να σκεφτώ ότι ίσως να ήταν καλό να το έδειχνε σε νέα παιδιά που δεν έχουν δει κάτι εκτός από τα κλασικά επιτραπέζια παιχνίδια. Ναι. Λόγω απλότητας κανόνων. Ακριβώς. Δηλαδή, εν αντιθέσει, ας πούμε, ένα κλασικό. Δηλαδή, area control μπορεί να μην έχουν δει τα παιδιά που είναι mainstream επιτραπέζια παιχνίδια. Κλασικό area control, ας πούμε, το Small World. Το οποίο έχει παραπάνω κανόνες. Αυτό για μας είναι. Έχει έναν βαθμό δυσκολίας, αυξημένο, θεωρείται από τα καλύτερα της κατηγορίας, αλλά έχει έναν αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Δεν είναι κάτι το οποίο το δείχνεις εύκολα. Σωστό. Αυτό εδώ είναι 5 λεπτά να το εξηγήσεις και μπορούν αμέσως να εμπλακούν στο παιχνίδι αυτοί οι οποίοι θα παίξουν και δεν θα δυσκολευτούν. Καθόλου. Για μένα έχει μια άλλη μια θέση, καθαρά τώρα προσωπική άποψη. Καμιά φορά με τη γυναίκα μου ψάχνουμε παιχνίδια τα οποία να κρατάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο λόγω υποχρεώσεων κτλ. Θέλουμε κάτι το οποίο να μπορούμε να το στήσουμε γρήγορα. Να μην ακούει, ας πούμε, η γυναίκα μου όταν έχει κουραστεί με όλες τις δουλειές που έχει, όλες τις υποχρεώσεις, όπως και εγώ βέβαια, αλλά εγώ έχω άλλη λόξα, δεν θέλει να ακούσει κανόνες. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι με το που κάνουν switch off, με το που αρχίζει να λες κανόνες, όσο απλό και να είναι το παιχνίδι, όσο ωραίο και να είναι, όσο στην πράξη να τους άρεσε να το παίζανε, μετά από 5 λεπτά κλείνουν και τελείως. Κατεβάζουν ρολά. Είναι στον άνθρωπο αυτό, εντάξει, δεν είναι κατακριτέο, είναι απλά αν έχεις υπομονή να ακούσεις. Ναι, η εξήγηση. Αυτό νομίζω κερδίζει τον πύχη σε αυτό το τεστ, γιατί δεν προλαβαίνει άλλο να κλείσει με το που του. Τα πες όλα, τελείως. Ξεκινάς και παίζεις. Και σε ανθρώπους όπως που δεν έχουν 5 λεπτά.
δεν χρειάζεται παραπάνω. Μόνο αυτό να του εξηγήσει. Ουσιαστικά έχει εξηγήσει όλο το παιχνίδι. Ναι, ναι, ισχύει. Βάζω κάτι έτσι ώστε να κάνω αυτά. Ισχύει. Τελείωσε. Μετά από κάτι βαρύ δεν θα το βάζει, δηλαδή να το παίξει έτσι. Σαν... Όχι. Εγώ δεν το βάζω και ανάμεσα σε. Εγώ αυτή τη κατηγορία παιχνίδι είναι για μένα. Δηλαδή όταν μαζεύουμε την παρέμβαση θα το βγάλω. Έχουμε παίξει κάτι πιο πολύ. Ή να κλείσει με ένα, α παίξουμε κάτι για μισή ώρα γρήγορο. Να βγάλουμε ένα. Εκεί εγώ το. Έχω άλλε κατηγορίε για αυτή. Ναι, εντάξει. Προτιμώ κάτι που σιωρλάκα. Εντάξει, περάστε έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται. Να μην το φωνάξουμε. Την επόμενη φορά τέλο. Είστε κακοί και οι δύο, το έχει το όνομα νομίζω. Λοιπόν, μάλιστα, αυτό λοιπόν είναι το Blue Lagoon. Μας άρεσε σε όλους. Θα το βρούμε, μη φοβάσαι. Το βρήκε. Έχει και μακρύ χέρι. Όχι τίποτα άλλο, λείπει και ένα τέτοιο. Ναι, θα το στείλει η εταιρεία, εντάξει. Λοιπόν, αυτές ήταν οι απόψεις μας για το παιχνίδι. Ελπίζουμε να σας δώσω μια καλή γεύση για το τι πρόκειται και το τι έχει να κάνει. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ζητήστε μας να κάνουμε και άλλα παιχνίδια. Από αυτά που βλέπετε και θέλετε να σας εξηγήσουμε ή να ακούσετε και μια γνώμη, να δείτε και μια κουβέντα παραπάνω. Κάντε like στο κανάλι μας, κάντε subscribe στο κανάλι μας, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Επικοινωνήστε μαζί μας για... Τι μουρμουράτε ρε παιδιά, αφήστε να ρωτήσω τα δικά μας. Να τελειώσω. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ευχαριστούμε την Γκάισα Πύρα που βρισκόμασταν εδώ για το χώρο της, μας έδωσε το χώρο και μας φιλοξένησε για να παίξουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, καλές παρτίδες, καλή συνέχεια.